μονόδρομο χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιπτερούχων Καρδίτσας, κ. Ηλίας Δήμος, στις νέες κινητοποιήσεις που αποφάσισε ο κλάδος για τις 22, 23 και 24 του μήνα και που περιλαμβάνουν ακόμη και απεργία πείνας. Όπως υποστηρίζει ο κ. Δήμος, η δυσβάσταχτη φορολογία έχει οδηγήσει τους περιπτερούχους σε απόγνωση, αφού ο τζίρος έχει σημειώσει πτώση που φτάνει ακόμη και το 40%. Ζητάμε νομοθέτηση του ποσοστού κέρδους στο 8,2. Ζητάμε να μας συντάξουν στις ειδικές κατηγορίες για την περαίωση στο 3 της κοιλίας και ζητάμε να δώσουν παράταση και για την απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στα μαγαζιά. Αφού μας πάνε πολύ πίσω, ο τρόπος για να πέσουμε είναι οι απεργίες. Γι' αυτό λοιπόν 22 του μηνός ξεκινάμε απεργία πείνας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 11 ώρα το πρωί. Και παράλληλα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κλειστά τα περίπτερα. Οι 135 περιπτερούχοι του νομού ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων, διαφορετικά πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Σε τοπικό επίπεδο, ειδικά στην Καρδίτσα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Λοιπόν, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα έχουμε κλειστά τα περίπτερα.